Και δίδεται η εκκίνηση για την πρώτη υποδρομία. Για την πρωτοπορία αρχικά Λιλιπούτ έρχεται εσωτερικά της Sand Bank και θέλει να οδηγήσει πλέον και η Λιλιπούτ απ' έξω επιμένει και η Χαριάννα Σίκρετ ενώ από την εσωτερική Λαβίνια Ρόουζ είναι και αυτή. Είναι τρεις φοράδες μαζί, θα μείνει ακόμα πιο πίσω στην συνέχεια η Ματίλντα Σλό που προωθείται συνεχώς απ' έξω και η Magical Path στην προτελευταία θέση The Charge και έχει μείνει τελευταία πλέον η Sand Baked. Οδηγεί την υποδρομία πλέον η Λιλιπούτ έχοντας εξωτερικά τη σταθερά τη Χαριάννα Σίκρετ και εσωτερικά τη Λαβίνια Ρόζ. Κοντά τους έχει φτάσει η Ματίλντα Σλό πάρα πολύ έξω η Magical Path ενώ προωθείται συνεχώς και η Sand Baked από την εσωτερική και The Charge θα μείνει λίγο πιο πίσω. Πάμε για τα τελευταία 500 μέτρα, στρίβουμε για την τελική ευθεία και πάντα ο Λιλιπούτ είναι μπροστά και απ' έξω επιμένει η Χαριάννα Σίκρετ ενώ καλύπτει συνεχώς έδαφος απ' έξω η Ματίλντα Σλό αλλά και η Sand Baked ακόμα πιο έξω στα τελευταία μέτρα αναμένεται η μάχη. Καθώς θέλει να ξεφύγει η Λιλιπούτ, επιμένει βέβαια απ' έξω η Ματίλντα Σλό αλλά και η Sand Baked που φαίνεται πιο δυνατή για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στα τελευταία μέτρα. Καθώς έχει ξεφύγει πρωτοπόρος, μάχη θα γίνει για την δεύτερη θέση. Θα πάρει την νίκη η Λιλιπούτ για την δεύτερη θέση. Έρχεται και η The Charge απ' έξω από μέσα και η Lavinia Rose. Δύσκολη άφηξη και η Sand Baked ανάμεσά τους και οι τρεις μαζί. Λιλιπούτ λοιπόν. Lavinia Rose, Sand Baked και The Charge πιο έξω. Δείτε εδώ. Δύσκολη άφηξη. Δεν ξέρω αν είναι το 2 από μέσα, Lavinia Rose ή το νούμερο 7, Sand Baked. Τέταρτη The Charge σίγουρα. Πολύ μικρή βέβαια διαφορά. Πέμπτη Matilda Slow. Δείτε εδώ και πάλι, όχι μόνο θα νικήσει η Λιλιπούτ, θα δώσει και διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της. Από εκεί και μετά, πάλευα να παίξω Sand Baked. Ήρθε και η The Charge και από μέσα προς το τέλος η Lavinia Rose, αφήνοντας βέβαια τη Matilda Slow στην πέμπτη θέση. Η έκτη Magical Path, τελευταία η Χαριάννα Secret σίγουρα. Περιμένουμε για τη δεύτερη θέση. 3, 2 και 7 μαζί, 1 στη συνέχεια. Η Λιλιπούτ τελικά έδειξε σήμερα με την εντυπωσιακή της νίκη ότι είναι ικανή να κάνει πάρα πολλά, έτσι. Έτσι, δείχνει, είναι καλή φοράδα. Δεν καβαλήθηκε καλά τις τελευταίες φορές. Έχασε την ανάβαση και αδικήθηκε. Σήμερα έδειξε πάρα πολύ καλά ο Δημήτρης ο Δρόσος και έδειξε τις δυνατότητες της. Εκτός από την ανάβαση, την ωφέλησε και ο ρυθμός της κούρσας. Κοίταξε, είναι μια φοράδα που μπορεί να τρέχει με οποιοδήποτε ρυθμό. Όταν είναι καλό το άλογο, τρέχει. Αλλά όταν κακοποιείται στη διαδρομή, δεν μπορεί να αποδώσει. Και είχαμε στεναγωρεθεί από την πρώτη φορά που έχασε. Είναι την πρώτη φορά που κέρδισε πάρα πολύ όμορφα, την καβάλισε όμορφα ανάβαση. Τη δεύτερη φορά δεν ήταν καλή ανάβαση. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή και κέρδισε.